Λοιπόν, έχουμε σήμερα γύρισμα top 10 τα 10 καλύτερα σκηνικά στους ελληνικούς δρόμους. Έχω αργήσει γάματα και δεν έχω και βενζίνη. Καλά θα πάει αυτό. 2.050 2.148 2.158 Τι είναι αυτά ρε! Πάλι καλά που έχουμε και το fuel pass. Δεν κοιτάτε. Τι! Η αίτησή σας στο fuel pass δεν έγινε δεκτή. Τι σκατά θα κάνω τώρα για... Τι έγινε? Γαμάς! Ε? Γαμάς! Εγώ. Ποιος γαμάς? Εντάξει, όχι πάρα πολύ τελευταία. Έλα και πάμε στο στενάκι. Άσε με ρε φίλε, δεν κάνω τέτοια. Ε! Βάλω 50 ευρώ βενζίνη. Πήγαινε. Θα έρθω. Τάφος όμως. Τάφος! Λοιπόν, αν θυμάστε τις παρακάτω φράσεις, τότε σίγουρα ζήσατε γαμάτα παιδικά χρόνια. Πάμε μια βόλτα με τα μάξι. Ε, ναι, φιλαράκι, γέμισε το. Κατοστάρα βάλε. Ναι, ρε, θα περάσω εγώ να σε πάρω. Ωραία χρονιά, έτσι δεν είναι? Καλά ήταν. Ξίδι. Λυπάμαι. Δεν πειράζει, προχωράμε. Ε, μάλλον περπατάμε. Οπ. Παλιά λοιπόν που οδηγούσαμε, συχνά πυκνά συνέβαιναν πράγματα αστεία, μπορώ να πω. Ο Έλληνας πραγματικά δεν το έχει με την οδήγηση. Κράνος στον αγκώνα. Κλειψάκια στις θέσεις για να μην βαράνε μπιπ-μπιπ και μας πάει τα τέτοια το αμάξι. Οι ελληνικοί δρόμοι είναι λίγο roads to hell, όπως έλεγε και μια ψυχή. Ονόματα να μην λέμε. Ρε κουλί! Πάντως είναι γαμάτο να σου λένε απολογητικά. Φίλε, βάζει λίγο γιατί χτυπάει. Δεν σου λένε, ξέρω εγώ, φίλε, βάζει λίγο για να μην σκοτωθείς. Αλλά αυτοί είστε. Θυμάστε πόσο πρόσφατα έγινε γενικά normalize το να φοράς ζώνη στα μάτια? Παίζουν αυτά τα κλασικά βίντεο Λούμπεν Ρετρολετάριος και τα λοιπά, που παίρνει ρεπόρτερ, συνεντεύτης με τους τύπους στα μάτια, που τους ρωτάει με την ίδια ακριβώς λογική αν κάνατε το εμβόλιο, αν φοράτε ζώνη. Και είναι κάτι μπαρμπάδες, ας πούμε, έτσι, φάση γιόλο. Ποιον είπες? Ναι. Καλημέρα, στα νέα μέτρα τα ακούσατε, έτσι δεν είναι? Τώρα θα πρέπει να πληρώνετε επί τόπου τα πρόστιμα. Δεν φοράτε και ζώνη, βλέπω. Δεν πρόκειται να φορέσετε. Θα τα δίνετε δηλαδή τα χρήματα, ε? Ούτε τα χρήματα θα δίνουμε, ούτε ζώνες θα φορέσουμε. Θα σας παίρνουν άδειες, διπλώματα. Πηγαίνουμε φυλακή. Να πούμε εδώ ότι παρόλο που βλέπουμε πολλά βίντεο και γελάμε, είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε. Γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα. Έχουμε χάσει πολύ κόσμο. Δεν ταιριάζει τίποτα περισσότερο εδώ πέρα από το προσοχή, ρε μαλάκες. Ε, χωρίς πλάκα τώρα. Προσέχετε για έξω, φορέστε ζώνη, κράνος. Κτλ. Πάντως, επειδή όσο και να προσέχεις, μπορεί να σου συμβεί το κάθε απρόπτο εκεί έξω. Γαμάς. Καλό είναι να έχουμε και μια ασφάλεια. Βασικά και καλό είναι, είναι υποχρεωτικό νομίζω. Βασικά είναι ο νόμος εδώ που τα λέμε, οπότε η Ελλάδα Rex που χορηγεί αυτό το βίντεο έχει πάρα πολλές επιλογές για να δείτε. Επίσης δεν ασφαλίζει μόνο αυτοκίνητα, ασφαλίζει σπίτια, στούντιο. Το έχουμε ασφαλίσει. Θα τους κάψω ζωντανές. Αρκετά direct η τοποθέτηση που κάναμε. Πάμε. Πάμε! Δεν στέλνει μόνο η NASA μη επανδρομένα σκάφη στον Άρη για να καλύψει νερό. Στην Καβάλα πριν 2 χρόνια έκανε την εμφάνισή του ένα νέο τύπου Τέσλα ελληνικής παραγωγής. Δεν βγάζει κανένα νόημα αυτό. Τι έφταιξε εδώ. Μπακογιάννη έχουν και εκεί. Δεν ξέρω, πραγματικά τι φταίει. Ο μεγάλος περίπατος. Εξήγησε λίγο τι συμβαίνει εκεί πέρα, δεν καταλαβαίνω. Απλά ήταν ένα αυτοκίνητο εκεί πέρα σε ένα πεζόδρομο στην Καβάλα. Ξέχασε ένας να βάλει χειρόφρενο και άρχισε να τσουλάει στην κατηφόρα. Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Δεν είναι τέλειος ο τύπος που πετάει μια καρέκλα, τύπου τώρα θα. Αφήστε το πάνω μου. Έχω δει να δουλεύει. Πώς πει μια καρέκλα θα νικήσει ένα αυτοκίνητο. Αλλά κάνει πολύ έμπειρο. Την πετάει από κάτω για να πιάσει ρόδα. Ναι, 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 για να σφινώσει, να σφινώσει εκεί πέρα. Αυτό θέλει. Τι λες να ασφαλιστεί εκεί, πώς το δηλώνεις καν αυτό, ας πούμε, που έγινε εκεί πέρα? Παίρνει ασφαλιστεί, γιατί να σας πω, είναι λίγο περίπλοκο. Δεν θα καταλάβετε. Ωραία, πώς θα αντιδρούσατε αν ήσασταν τώρα εθνικοί? Πάτε αριστερή λωρίδα 120, οκ. Okay, και βλέπετε ξαφνικά να έρχεται αντίθετα ένα αυτοκίνητο κατά πάνω σας και να σας παίζει φώτα, ξέρω εγώ. Με τα pouches, bro. Με τα pouches, bro. Μαλάκα, γιατί πάει έτσι το αλυτάρι μπροστά? Κατεβαίνει. Πετάχτηκε μόνος του σαν καρέκλα στην Καβάλα, ότι είπες μπροστά στο άλλο αμάξι. Έχω πολλές απορίες. Ε, όλοι μας. Μπαίνεις ανάποδα.
Για κάποιο λόγο έχει μπερδέψει γενικά πώ μπαίνει, πώ βγαίνει, όλοι το παθαίνουμε. Καλό! Δεν βλέπει ότι δεξιά του διαζώματο υπάρχει μια λωρίδα η οποία κατεβαίνει μαζί σου. Πώ έγινε αυτό, πιστεύει? Εγώ προσωπικά τι πιστεύω. Ναι. Ότι μπερδεύτηκε. Εκείνη την ώρα όντω δεν ήξερε τι έκανε. Έπαιρνε ζωέ. Ίσως κάποιος του έλεγε το μυαλό. Φαντάζομαι να είχα μια κάμερα μέσα στο αμάξι αυτού νου. Δηλαδή, ή θα ήταν σε φάση συγχυσμένος γέρος με Αλτσχάιμερ, πού βρίσκομαι. Πού ξέρεις τι είμαι εγώ. Ή τύπου Mad Max. Such a great day. Υπέροχο το γεγονός ότι μέσα στο βίντεο υπάρχει φορτηγό Evergreen, που είναι η εταιρεία η οποία είχε κλείσει τη διόρυγα του ΜΕΣ. By the way, μας έστειλε πριν λίγο καιρό ένα παιδί ο Φώτης Καμνέλος σε ένα βίντεο από εθνική πάλι που γίνεται αυτό δίπλα του. Εξαιρετικό. Δεν υπάρχει. Εξαιρετικό. Αυτός είναι πραγματικός φίλος ο πίσω. Εντελώς bro moment, έτσι. Το σοκαριστικό είναι, δεν το είδατε μάλλον. Κάνε λίγο πάλι. Τον σπρώχνει ρε μπαλά. Ο οδηγός του πίσω, μπροστά έχει το κοριτσάκι του εδώ. Οδηγάνε μαζί, ξέρω εγώ. Έχω βάλει μπλερ, γιατί ρουφ δεν είμαστε. Κωνσταντίνε. Το σοκαριστικό όμως είναι το ίδιο αμάξι, ρε μαλάκα, πρώτα απ' όλα. Είναι ίδιο αμάξι. Κοίτα, είναι ίδιο αμάξι. Μαλάκα, είναι σαν να βλέπεις ένα πολύ παράξενο ντοκιμαντέρ φύσης με τον Attenborough. Που είναι σε φάση. Εδώ βλέπουμε δύο Hyundai, τα οποία προσπαθούν να ζευγάρουν σε μια εθνική οδό. But the mating game itself, it's at its most exciting when a male does something that you know is designed to make the female say. Wow. Τι λένε για τις γυναίκες οδηγούς? Ποιοι πρώτα απ' όλα. Σωστά. Ποιοι. Όχι εμείς. Ποιος! Δεν οδηγούν καλά, δεν ξέρουν να παρκάρουνε, νύχτα το παίρνεις στο δίπλωμα, γύρνα στην κουζίνα σου βρε γυναικάκι. Meanwhile, οι άντρες είναι όλα τα βίντεο της λίστας. Και ειδικά στο συγκεκριμένο τα περιγράφει όλα. Η πρώτη αιτία για τα ατυχήματα στην Ελλάδα... Είναι οι άντρες. Είναι πλέον η χρήση κινητών τηλεφώνων από τους οδηγούς ενώ είναι στο τιμόνι. Πήγατε! Τι να κάνουμε, ήταν ανάγκη. Το κάνετε συχνά? Συνέχεια, όλη την ώρα. Τσιγάρο στο άλλο χέρι. Τσιγάρο δεν κάνει. Ένα χέρι στο τσιγάρο, το άλλο χέρι στο κινητό. Καμιά φορά πιώνω και τον καφέ έτσι και πάω έτσι. Μάλιστα. Προσοχή ρε μαλάκα! Εντάξει, ήθελα να γίνει και λίγο viral ο συγκεκριμένος. Έλα. Πάντως είναι πρόοδος το ότι αυτός μιλάει σε αυτή και δεν έχει το κινητό στα χέρια πάνω να βλέπει βίντεο Λούμπεν, ξέρω εγώ και τέτοια. Δηλαδή αυτό κάνουν πλέον οι άνθρωποι. Εννοείς ότι οδηγούν και βλέπουν βίντεο. Ξεκάθαρα. Λούμπεν κιόλας. Φταίμε δηλαδή για κάποια πράγματα τα οποία έχουν σου πει. Εσείς φταίτε! Προχθές ήμουν Ομόνια και έβλεπαν δίπλα μου κάτι παιδιά Real City. Οδηγώντας. Οδηγώντας, ναι. Ωραία. Δεν κρίνω. Ήταν μεγάλο μας. Ήταν ένας ωραίος αγώνας. Ποιες παραβάσεις βλέπετε πιο συχνά στον δρόμο? Κράνος. Η ασφάλεια, όπως είπαμε, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ελάς direct, μπαίνεις. Κοίτα, εγώ έχω κάνει μια μεικτή, γιατί εντάξει είμαι και από επαρχία. Ξέρεις, συμβαίνουν πράγματα περίεργα στην επαρχία, με αγριογούρουνα, σκυλιά, γαμάθ. Οπότε δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί καθόλου. Τι είναι μεικτή πρώτα απ' όλα? Α, και ότι... τι αναμειγνύει? Η μεικτή, ακόμα και να φταίσει εσύ, πάλι θα πληρώσει ασφαλιστική και θα εξηγηθεί. Όλα το σβήσα όλα εγώ. Σηκώθηκα το πρωί και λέω βόμβα φαίνεται έχει μπει. Αυτό είναι το αγαπημένο μου βίντεο. Ήταν μια ζωρίδα, έχουμε 10.000 στη γειτονιά. Δεν μπορούμε να αγγίξουμε, να το πειράξουμε γιατί η φιλολογική ζωή θα μας φάνε, θα μας πάνε φυλακή. Και ήρθε χθες βράδυ, ήταν μια χαρά το αυτοκίνητο, ήρθε χθες βράδυ εδώ. Σήμερα το βρισκόθηκα, λέει βόμβα είναι. Φοράζω την αστυνομία, έρθει η αστυνομία, ψάχνει από εδώ και μια στιγμή φεύγει μια ζωρίδα από το φτερό. Τι είναι η ζωρίδα, κάνω. Μια ζωρίδα μεγάλη, τόσο μια μεγάλη ζωρίδα, έβγαινε από το φτερό. Ξέρω, αυτό, αυτό είναι. Κάτω. Και τα σιλιά, βλέπετε, αν δείτε εδώ, εδώ. Δες εδώ τα δόντια. Τα δόντια, δες τα δόντια. Μάχη, να το, δεν βλέπετε τα νησιά. Δεν βλέπετε εδώ τα πόδια, να, όλη νύχτα πάλευαν σκυλιά. Και ζουρίδα. Κοίτα πώς θα έχουν κάνει, ρε. Μπράβο. Αυτό. Πάντως, ο λογαριασμός δεν θα πληρωθεί από την ζουρίδα, αλλά από τον ιδιοκτήτη, εφόσον ο ίδιος δεν έχει μεικτή ασφάλεια. Κοίτα, ξαναχάλει το αυτοκίνητο. Ευτυχώς δεν είναι το δικό μου. Α, μαν! Εντάξει, αυτό είναι σκέτς κανονικά, ρε φίλε. Εκπληκτικό. Είναι τέλειο. Υπέροχοι οι δύο φίλοι πάνω στο μηχανάκι, οι οποίοι σταματάνε. Κοίτα πώς το έχει κάνει. Μπράβο. Αυτό στην αρχή εγώ που το είδα. Νόμιζα πως είναι reaction που έχει βάλει ο μπαγκάλι στο βίντεο. Όχι, όχι, όχι. Έχει βάλει ένας πρόγονος του μπαγκάλι. Από το Creed TV. Ένας μοντέρ του 1999. Δεν το πείραξα καθόλου γιατί έτσι έπρεπε να παίξει, μαλάκα. Είναι τέχνη αυτό. Μπράβο. Τι πω, δύο αστεία Αλβανία, σου βάλω ένα βίντεο. Επίσης είναι τέλειος ο τύπος που έχει γράψει τα σουπεράκια. Γιατί το μοντάζ που δείχνει στην αρχή την έκρηξη.
Ξεκινάει από το Ζουρίδα, τρομοκράτη σε γειτονιά. Κρύφτηκε σε αυτοκίνητο για να αποφύγει σκυλιά που για να την πιάσουν το διέλυσαν. Παρακαλώ, είναι πιο πολύ backstory από τι μισέ ταινίε Marvel. Όλη νύχτα πάλευαν σκυλιά και Ζουρίδα κάτω από το κεταχύ. Πάνω από 2.500 ευρώ η ζημιά στο αυτοκίνητο και τελικά η Ζουρίδα διέφυγε. Πάντω είδε που η μεικτή ασφάλεια κάλυψε την, όλη τη ζημιά και η Ζουρίδα δεν πλήρωσε τίποτα. Κάντε μια μεικτή ασφάλεια με την Ελλάδα Ρεκτόρα. Απλά λέω, απλά λέω. Να δούμε λίγο τη Ζουρίδα. Τι είναι η Ζουρίδα, είπε θα πει. Ναι, Ζουρίδα, είδο νυφίτσα η οποία ζει κατά κύριο λόγο στην Κρήτη και σε περιοχέ όπω τα Κύθυρα, δηλαδή είναι τη ευρύτερη τέτοια. Είναι πολύ μεταδοτικό. Και είναι πράγματι αυτή που βλέπουμε εδώ πέρα. Τι νυφίτσα είναι αυτή. Νίκο Μπούγια, θυμάστε. Ναι, φυσικά. Beat for Speed, το κανάλι του. Το δυνατότερο ραλί τη Ευρώπη. Βασιλευμένη τροχοκρατία. Το αγαπημένο μου βίντεο είναι το σκουμπρί. Ο ένα Toyota Hiace, πώ λέγεται αυτό. Hi-Hatsi από το Tekken. Δεν έκανε αυτό το χαρακτήρι. Κάποιο άλλο δεν έκανε. Ο Ιωσιμίτσο έκανε χαρακτήρι. Μ' άρεσε πάρα πολύ να ελαιοσκοτώνω με τον άλλο με χαρακτήρι. Πράγμα δεν καλύπτει, χελάτε ρε. Σκουμπρί! Αυτό το ιαπωνικό θυμιατό έχει ένα μηχανοστάσιο σαν την τράτα του Στέλιο Καζατζίδη στον Άγιο Κωνσταντίνο. Τα οπίστια του είναι σαν ξεγυμνωμένο γιαπωνεζάκι που το έχουν πιάσει στομαχικές διαταραχές και έχει κατεβάσει τα σοβρακάκια του δειλά-δειλά μετά από χαλασμένο λουκανικάκι που έφαγε σε εστιατόριο του Τόκιο. Η πίσω πόρτα του Άγιου Γεωργίου είναι πλοίο για κύμολο φωλέγαδο. Πίσω επίσης είναι σαν να έχουν παίξει μπαρμπούτι 12 θεοί του Ολύμπου και μετά από γερή χασούρα τα έκανε λίμπα ο Δίας. Οι αλλαγές ταχυτήτων θυμίζουν εργοδοτικό με bobcat χιονιστικό που προσπαθεί να απεγκλωβίσει η οικογένεια αποκλεισμένη στο πύλιο μέσα σε Λάντα Σαμάρα. Τρελό, Μαξ. Τον γκάζι του κοντράρε τάνετα με αυτό το συγκρουόμενο σε Λίνα Πάρκ του Φαλήρου. Σε κανένα χρόνο θα είναι εξωθέατο για τουρίστες ο Σούνιο, ως πρώτο τεθωρακισμένο μετά το τάγκ του Πολυτεχνείου. Αλεξίσφαιρο παντού, ατόφιο μαντέμι. Τι να πούμε για την παθητική ασφάλειά του, που σε στέλνει στο ΚΑΤ σε περίπτωση μετοπικής με ποδηλάτη πιτσιρικά. Πας εντατική εσύ, ενώ ο μικρός ούτε γραζουνιά. Σε πόσα δευτερόλεπτα έχει παράξει περισσότερα cancel από ότι έχει παράξει οποιοδήποτε Έλληνας YouTuber 2022. Παιδεραστία, ρατσισμός για τους Πακιστανούς. Για τους Ιάπωνες. Ωραία, καλύτερο copywriter. Στο ελληνικό YouTube, ever. Ελπίζω αυτός ο άνθρωπος να βρίσκεται σε μια εταιρεία αυτή τη στιγμή και να κάνει marketing. Νίκο Μπούγια, αν θέλεις, στείλ' μου γραφικό από κάτω. Τι θα έβαζε στον Νίκο Μπούγια να περιγράψει σήμερα, αυτή είναι η ερώτηση εδώ. Θα ήταν πάρα πολύ καλός για εκφωνητής. Σε κάτι ψήνεται και shopping star και τέτοια. Νιώθω βασιλιάς, γιατί πραγματικά έγιναν πιο ωραία από όσο τα φανταζόμουν. Αυτό το πιάτο είναι σαν η Ιάπωνα, ο οποίος έχει περάσει από τον Ναγκασάκι. Έχει πιει 15 μπαφούς και αράζει μαζί με την παρέα του, παίρνοντας ένα 12χρονο επιβάκι. Και περνάμε στο Final Four των ελληνικών βίντεο με αυτοκίνητα, με δρόμο κτλ. Τα 4 βίντεο που είναι η ραχοκαλιά του ελληνικού ίντερνετ. Το λέω. Τι λες ρε μαλάκα. Τα βασικά memes είναι όλα από εκεί. Οι τύποι πραγματικά παίξαν τη ζωή τη κορώνα γραμμάτα για να έχουμε εμείς memes, ρε φίλοι, να παίζουμε. Πρόσθεσε και είναι 106 κυρμανάκα. Α, οκ, συγγνώμη. Καταρχάς αυτή είναι παρέα, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, είναι όλοι μαζί παρέα. Ο αυτός που περιγράφει ως speaker μιλάει για τον μπροστά, δεν μιλάει για τον εαυτό του, έτσι δεν είναι. Τι, απλά κάνει κομπλιμέντα. Ναι, ωραία πουτσα, αδερφέ. Είναι το low bro moment. Επίσης, δεν είναι τέλειο που σε αυτά τα βίντεο το κόβουν και περιγράφουν με τη συνέχεια. Δεν το κάνουν επίτηδες. Μάλλον ίδιοι. Μπορεί να κόβεται για τεχνικούς λόγους. Ναι, ρε μαλάκα, δεν το κάνετε με λογική μοντάζ τύπου. Εδώ είναι. Εκεί κόψω. Και κάτι. Να το κόψω το βίντεο. Κάτσε ρε μαλάκα. Εσύ δηλαδή λες ότι έκλεισε η κάμερα, τόσο σφοδρή ήταν η σύγκρουση. Τι λες ρε μαλάκα. Ότι τι δηλαδή, ότι έχει ανεβάσει το βίντεο με τα άλλα επίπεδα πρόσφυσης, με το ραλί να γίνεται της πουτάνας, να τρακάρουνε. Και έχει αποφασίσει ότι θα το κόψει σε εκείνο το σημείο. Βάλτε λίγο σαν να δεις. Ότι υπάρχει συνέχεια του βίντεο και λέει α, αυτό δεν είναι αρκετά καλό. Κοίτα. Ναι, δεν. Μαλάκα, έχει. Τι. Το κλει... Μαλά, άσε με ρε, το κλείνει, αφού εδώ έχει την κάμερα, το βάζει το δάχτυλο. Okay. Δεν έκλεισε η κάμερα μόνη της. Okay, okay. Υπάρχει ένα director's cut αυτού του βίντεο. Ένας Ελλάς director's cut θα λέγαμε. Όπου είναι uncut ολόκληρο και του είπε τύπος εγώ, φίλε κάνει κοιλιά. Stop, stop, cut. Η Βίκη Γκαζιάρα καταρχάς. Η μόνη γυναίκα της λίστας για τους λάτρες της τακτικής. Δεν είναι γαμάτο που έχει μείνει στην ιστορία ως η Βίκη Γκαζιάρα. Ναι. Δηλαδή ο Μωάμεθ ο πορθητής. Ναι, 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 ναι. Ο πλήθωνο γεμιστός. Πλήθωνο γεμιστός. Έλα Βίκ. Έλα Βίκ. Δώσε γκάζ μωρί. Δώσε, δώσε. Ούψ.
Δεν το έχω δει αυτό το βίντεο κλιπ τρανός. Τρομερό μηχανάκι το Z. Είναι πολύ νευρικό το Z. Το Yamaha το Z είναι πολύ νευρικό μηχανάκι. Δεν είμαι επιθετικός, κανονικός είναι! Πάντως οι πιο ωραίες στιγμές είναι αυτό τη φάση που πέφτεις με μηχανάκι. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές όταν πέφτεις με μηχανάκι, ναι, για πες. Σηκώνεσαι και οδηγείς. Όταν σηκώνεσαι. Και απλά συνεχίζει να οδηγάς. Τύχη βουνό είχε ένας εργάτης στην Καλιφόρνια, πέφτοντας από μία σκάλα, καρφώθηκε στο μάτι του ένα τεράστιο τρυπάνι. Πάλεψα πάρα πολύ με τον εαυτό μου για να δω πού θα μπει το επόμενο βίντεο, σε ποια θέση. Πάλευε με σκυλιά όλη νύχτα. Το βίντεο αυτό έχει σήμερα 1.873.000 προβολές και τα μισά είναι δικά μου. Ρε, κάνε άκρη, ρε! Μέτρα τάκες, αλήθεια. Ρε! Ρε, είσαι τρελός, ρε! Φορτηγάκι. Ένα από την Παναγία σου, κάνε άκρη, ρε! Τι είναι αυτός, μισθά. Σαν γιαγιά είναι! Θα σου πω, κάνε άκρη, ρε! Το έχω να απαντήσεις, έτσι. Το έχω να απαντήσεις, ναι. Οκ. Γιατί το μπλε uniform. Κάνε άκρη! Πώς θα βλέπω το βίντεο. Κάνε άκρη! Έχει πρόβλημα το παιδί. Road rage. Ναι. Ρε! Έχει τρελαδί, ρε μαλακά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Δεν κάνει άκρη, ρε! Έχει τρελαδί, ρε μαλακά. Του έκανε κολόκυρο. Σταμάτα! Αλλά σου πρέπει να δώσουμε τα μισά λεφτά που έχουμε βγάλει έβρα από βίντεο στο YouTube. Πραγματικά, το σταμάτα ειδικά. Μόνο το σταμάτα, ναι. Έτσι για την ιστορία θα δώσω κάποιες πληροφορίες για τον τύπο το λένε Πέτρο που πλέον έχει γίνει viral. Ερχόταν σε ποδηλατική ομάδα και τα λοιπά που πήγαινα. Το παλικάρι πάντα έκανε τα δικά του και δεν ήξερε από δική συμπεριφορά. Εδώ χαρτί τη ζωή, όχι τι πληροφορίε. Αυτό που λες ότι όλα τα βίντεο είναι ίδια είναι η αντρική απάντηση στο Έλα Βίκη στη θέση νούμερο 1. Είναι το Έλα Γιώργη. Δεν κράτησαν ούτε τα προσχήματα. Έπρεπε να φτιάξουμε ένα καινούριο δικό μα αντρικό viral. Έλα Βίκη. Οκ, ποιο είναι το πιο γνωστό όνομα αντρικό, Γιώργη. Πάμε. Έλα Βίκη. Έλα Γιώργη. They're the same picture. Λοιπόν, η στροφάρα του Γιώργη έχει γίνει μνημείο στην Κρήτη. Έχει πάρει καμιά χρηματοδότηση, ΕΣΠΑ, UNESCO, πολιτιστική κληρονομιά και τέτοια. Ξέρεις, είναι ρεθινό. Είναι στο Βιάνο. Ο Βιάνος είναι νότια του νομού Ηρακλείου. Κοίτα, γενικά μπορεί να έχει κουράσει αυτό το βίντεο, αλλά πάμε λίγο να το δούμε. Νομίζω ότι δικαιωματικά είναι στη θέση νούμερο 1. Ο συνοδηγός τραβάει εδώ πέρα. Παναγία μας, κοντο. Μάλλον. Ω, από μια στροφάρα, έλα, Γιώργη! Είχα στο μυαλό μου στην αρχή ότι τραβάει ο ίδιος ο οδηγός, αλλά μάλλον τραβάει ο συνοδηγός και απευθύνεται προς τον οδηγό. Πάμε, Γιώργη, γιατί λέω μάλλον να μιλάς στον τρίτο τονικό για τον εαυτό του. Θα ήταν γαμάτο αυτό. Θα ήταν γαμάτο, αλλά μάλλον δεν συμβαίνει αυτό. Απλά τον ενθαρρύνει. Έλα, πάμε. Αλλά αυτό δεν μιλάει καθόλου, ρε φίλε. Τύπου... Έλα, πουτσαρά μου. Πάντως, άμα το λέει στον εαυτό, ήταν γαμάτο, ρε φίλε. Ήταν σε φάση. Μπορείς, Γιώργο. Έλα, γορί μου. Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό! Αχ, να το έκανα κι εγώ αυτό! Αχ, να το έπανα κι εγώ απόφαση! Αλλά γι' αυτό κλείνει απότομα η κάμερα. Ναι. Θυμίζει λίγο το άλλα επίπεδα πρόσφυση. Μην κάνει δουλειά. Τι παράσταση δώσατε, ρε μάλακα. Τι σοου ήταν αυτό, ρε. Αυτό ήταν το Obtain για σήμερα, με τα ακραία σκηνικά στους ελληνικούς δρόμους. Χωρίς πλάκα, να προσέχετε πάρα πολύ όταν οδηγάτε. Εμείς εντάξει, κάναμε λίγο πλάκα με τα βίντεο. Αλλά εσείς προσέξτε. Εντάξει, προσοχή, ρε μαλάκες. Θα λέμε. Έχει serious drip, bro. Το outfit, serious drip, bro. Ουφ, purple. Εγώ είσαι ο μάτσι, ε. Ουφ, με τα pouches, bro. Με τα pouches, bro. If you know, you know, bro. With the BB Simons, bro. If you know, you know. Tell them, bro. Tell them, bro. Τι τελικά σε έχει πάρει, πού κοιτάς. You got the whole pack, bro. You got like the φαλάκρα, bro. Ουφ, ουφ. Στενάκι, τι πέρα. Ουφ, πάλι καλά, μαλέκα, πάλι καλά.